2010 με κάλεσαν στη Συρία να πάω να μιλήσω. Οι Ορθόδοξοι της Συρίας, που τότε οι Ορθόδοξοι της Συρίας ήταν εκατομμύρια και του Λιβάνου. Αλλά η νέα τάξη πραγμάτων και η νέα εποχή, και θα ονομάσω ποιον, των ανθρώπων του μυστικού χρήματος, που έκαναν πρώτα έναν πόλεμο ηθικής και έγειρεν ο νους, όπως έλεγε η Μακαρίτη Σαϊμάνα μου, των νέων ανθρώπων και των οικογενειών, και διέλυσαν αυτόν το τρίπτυχο που είπετε εσείς προηγουμένως. Της πατρίδας, της αγάπης στην πατρίδα, το να αγωνίζεσαι για την πατρίδα σου, χωρίς αυτός ο πατριωτισμός να γίνεται εθνικισμός. Τα ισοπαίδωσαν τις πατρίδες. Μετά με τις διάφορες ενώσεις, και συμπεριλαμβάνεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση, ισοπαίδωσαν και τα έθνη. Μετά ισοπαίδωσαν την οικονομία. Θα κάνουμε, λέει, μια παγκόσμια οικονομία. Άρα το χρήμα πρέπει να μαζευτεί σε μια παγκόσμια τράπεζα. Άρα πρέπει να αποδυναμωθούν οι τοπικές τράπεζες. Και έτσι χάθηκε η λαϊκή, έτσι χάθηκε η ελληνική. Με δικά μας λάθη, με δικά μας προβλήματα οπωσδήποτε. Αλλά το σχέδιο ήταν και είναι αυτόν. Να μην έχουν τα έθνη και τα κράτη δικών τους χρήμα, δικών τους τραπεζικό σύστημα. Να μην έχουν πατριωτισμό, να μην έχουν θρησκεία οι λαοί. Γιατί ο στόχος της νέας τάξης πραγμάτων είναι να δημιουργηθεί μια νέα ανήθικη ηθική, όπου όλες οι αμαρτωλές επιθυμίες να νομιμοποιούνται μέσα από τη Βουλή, με τα διάφορα νομοσχέδια που ψηφίζονται, με τα διάφορα προγράμματα των ποικίλων Υπουργείων Παιδείας, και είτε η κυβέρνηση είναι δεξιά, είτε είναι κεντρώα, είτε είναι αριστερή, και στην Κύπρο ζήσαμε όλες τις φάσεις και των τριών ειδών κυβερνήσεων. Λοιπόν, εκεί που συμφωνούν όλοι είναι στην οικονομία, στην ηθική, στη διαφθορά και στα προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας. Και κάτι άλλο που δεν έδωκαμε σημασία, και στα προγράμματα του Υπουργείου Γεωργίας. Να μην έχουμε δική μας γεωργία. Να έχουμε εξάρτηση ακόμα και στα μήλα και στα κεράσια από τις εξαγωγές. Εισαγωγές, με συγχωρείτε. Από τις εισαγωγές. Οπότε όλα αυτά τι συμβαίνει. Συμβαίνει ότι θέλουν να δημιουργήσουν έναν καινούριο τύπο ανθρώπου που να μην έχει ηθικές αντιστάσεις, να μην έχει θρησκευτικές αναζητήσεις, να μην αναζητά την αγιότητα, αλλά τη διαφθορά και την ικανοποίηση των επιθυμιών του μέσα από νομοσχέδια. Και σιγά σιγά να οδηγήσουν σε μια παγκόσμια οικονομία και μια παγκόσμια θρησκεία. Όλα αυτά για να μπορέσουν σε κάποια στιγμή να φέρουν έναν παγκόσμιο κυβερνήτη, ο οποίος βεβαίως πρέπει να είναι αντίχριστος αυτός. Αυτός είναι ο κόσμος του μυστικού χρήματος. Και όσες χώρες αντισταθούν, θα τις πολεμήσουμε ή θα τις κουρέψουμε. Εμείς εκεί τα έχουμε γευτεί αυτά. Μου λέει ένας σύγχρονος Άγιος, εσείς οι Κύπροι πληρώσετε πολύ πρόστιμο από το 74. Έτσι σε εσάς μου λέει θα έρθουν λίγα τώρα. Διότι εσείς πληρώνετε από τότε. Και τα λάθη μας και τα πάθη μας, αλλά και την επιβολή αυτής της νέας τάξης πραγμάτων. Που όπως είπα είναι πόλεμος ηθικός, πόλεμος οικονομικός, πόλεμος πνευματικός. Και έχει γίνει σε διάφορα επίπεδα και τώρα μας θεωρούν τελειωμένους. Το ότι κάνουμε αυτή τη συνάντηση τώρα, να το ξέρετε ότι θεωρείται εχθρική ενέργεια. Και να είστε σε θέση να αναλάβετε τις ευθύνες σας. Έτσι. Και ότι εμείς μιλούμε για αυτήν την νέα τάξη πραγμάτων με αυτήν την απαξίωση. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι εμείς και ακούσαμε και είδαμε
όλα αυτά τα σχέδια και της νέας τάξης πραγμάτων που δεν είναι, όπως αναλύουν πολλοί γεωπολιτικοί, ότι το σχέδιο είναι να ελέγξουμε το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Αυτό, με συγχωρείτε, είναι μία αφελής ερμηνεία, επιφανειακή ερμηνεία. Νομίζετε ότι η έγνοια τους είναι μόνο να ελέγξουν τους ενεργειακούς δρόμους του πετρελαίου και του φυσικού αερίου? Η έγνοια τους είναι η προηγούμενη που είπαμε. Πώς να δημιουργήσουν τον καινούριον άνθρωπον που δεν θα έχει οικογένεια, που δεν θα έχει πατρίδα, που δεν θα έχει πίστη. Αυτή είναι η έγνοια τους. Και για να το αντιληφθούμε καλύτερα, δεν έχουμε παρά να κοιτάξουμε τα παιδιά μας στο σπίτι και τα εγγόνια μας. Πόσο θεόν έχουν, πόση ηθική έχουν, τι ιδανικά έχουν, πόση διάθεση έχουν, όχι να γίνουν σταυραετοί και να θυσιαστούν για μια πατρίδα, να θυσιαστούν για τη γυναίκα τους. Ή η γυναίκα να θυσιαστεί για τον άντρα της. Εδώ δεν καταφέρνουν να ζήσουν μαζί και αμέσως χωρίζουν. Λες και οι παλιές γυναίκες και οι παλιοί άντρες δεν είχαν προβλήματα μεταξύ τους. Άρα, για να φτάσουμε να γίνει το διαζύγιον επιδημία, σημαίνει κάποιοι αποχρωμάτισαν τις υπομονές μας, την πίστη μας, το Χριστό μας και γίναμε, με συγχωρείτε, απαύλα άχρηστοι. Χωρίς Χριστό δηλαδή. Χωρίς νόημα ζωής. Χωρίς νόημα στον ερωτά μας, στην αγάπη μας, στο επάγγελμά μας. Εχάθηκε το μεράκι. Δεν υπάρχουν σήμερα καινούργοι γεωργοί στην Κύπρο. Εκτός από μεμονωμένες περιπτώσεις. Και σύντομα, αυτά όλα που σας λέω θα τα βρούμε μπροστά μας. Γιατί θα τα βρούμε μπροστά μας? Διότι τα μακρά γίνονται κοντά. Εάν αυτήν την ομιλία και αυτά που σας λέω τα περίεργα και τα παράδοξα και τα θαυμαστά την εκάμναμε πριν 2-3 χρόνια, θα μας εθεω... και πριν και πέρσι ακόμα. Θυμούμε που έκαμε αυτήν μια συνέντευξη στο Μέγα, στην Νατάσα Ιωάννου, οι προφητείες, οι ειδήσεις του μέλλοντός μας, έτσι ονομάσαμε τη συνέντευξη, και προεκλήθηκε, όπως ακούσατε προηγουμένως, πρόβλημα. Ακόμα και οι αρχιερείς μου είπαν, Άγιε Μόρφου, μια ζωή μελετάς, έφαες 4 βιβλιοθήκες για να πιστεύεις στον καιρό Παΐσιον και στις προφητείες. Αυτό μου είπα. Και τους είπαμε, αυτοί οι άνθρωποι με γνώρισαν πριν τους γνωρίσω. Αυτοί οι άνθρωποι μου είπαν το μέλλον μου πριν εγώ αρχίσω να ασχολούμαι με το μέλλον μου. Πώς να μην τους δώσω αξία, να μην τους δώσω σημασία, Να μην λάβω υπόψη μου των προφητικών τους λόγων και των ρόλων που έχουν σήμερα να διαδραματίσουν. The free world must embrace its national foundations. It must not attempt to erase them or replace them. If you want freedom, take pride in your country. If you want democracy, hold on to your sovereignty. And if you want peace, love your nation. Wise leaders always put the good of their own people and their own country first. The future does not belong to globalists. The future belongs to patriots. The future belongs to sovereign and independent nations who protect their citizens, respect their neighbors, and honor the differences that make each country special and unique.